Επιστροφή στις αναλύσεις, φίλες και φίλοι, μέρος δεύτερο. Για να συζητήσουμε, όπως είπαμε, για όλο το πλέγμα των σχέσεων και των εντάσσεων ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Ελλάδα και Τουρκία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, αναπληρωτή καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα, κύριε Σέρμπο. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Η Ελλάδα και η Τουρκία έχτισαν ουσιαστικά παράλληλα τη διεθνή τους θέση στο μεταπολεμικό κόσμο, μπήκαν ταυτόχρονα στο ΝΑΤΟ τη δεκαετία του 50, έμειναν σταθερά προσανατολισμένες στη Δύση. Ωστόσο, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου και μεταβαίνοντας σταδιακά στο σημερινό πολυπολικό σκηνικό, οι σταθερές μετατοπίστηκαν. Οι προτεραιότητες άλλαξαν, τουλάχιστον για την Τουρκία. Πού τοποθετείται σήμερα γεωπολιτικά η Τουρκία και ποιες είναι οι σχέσεις της με τις ΗΠΑ? Νομίζω, ξέρετε, ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που πάτησαν τη σκανδάλη, αποκινούμε τις εσωτερικές εξελίξεις που είχαμε στην Τουρκία με την κυριαρχία του κόμματος και δικαιοσύνης και ανάπτυξη του κ. Ερντογάν και τη στροφή που έκανε στην εξωτερική του πολιτική. Και τι εννοώ με αυτό, πάτησε τη σκανδάλη, εννοώ ότι από την Προεδρία Ομπάμα και μετά, κ. Χαραλαμπίδη, ουσιαστικά έγινε αρκετά ορατό ότι μετακινούμαστε από μια, θέλετε, ισορροπία δυνάμεων παγκόσμια που είχαμε μεταξύ των δύο προδυνάμεων μέχρι και το τέλος του ψυχρού πολέμου και ουσιαστικά πάμε σε ισορροπίες δυνάμεων ανά παγκόσμια περιφέρεια. Ιδανικά οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν στο μυαλό τους ότι αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον εξισορροπιστή, τον κυρίαρχο ουσιαστικά. Άρα χώρες όπως η Τουρκία είδαν ένα παράθυρο ευκαιρίας προκειμένου, αν θέλετε, να καλύψουν αυτό το κενό και να αναδειχθούν ως μια μεσαία δύναμη που μεταξύ άλλων όμως αυτό περιλαμβάνει και μεγαλύτερη αυτονόμηση έναντι της Δύσης, τουλάχιστον όπως την περιγράψατε και εσείς κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Οπότε αυτό ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και βλέπουμε ότι η Τουρκία ότι εξακολουθεί ακόμα και στο τρίγωνο που αναφέραμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, ουσιαστικά να προσετεριστεί και τους δύο, να αντλήσει τα μέγιστα ωφέλη και από τους δύο. Θα έχει ενδιαφέρον βέβαια τι είδους, πέρα από τις συνέχειες, ενδεχομένως και ασυνέχειες να υπάρχουν, εάν και κατά πόσο βρεθούμε σε μια αλλαγή παραδείγματος στην Τουρκία, δηλαδή στην μετα-ερντογανική περίοδο. Πολλά όμως πράγματα θα μείνουν τα ίδια, διότι ακριβώς το αναφέρατε κι εσείς, η μεγάλη εικόνα είναι αισθητά διαφορετική ενώ γεωπολιτικά. Άρα αυτό είναι κάτι που το αντιλαμβάνονται όλοι οι παίκτες και αυτό μεταξύ άλλων που συνιστά και μια λαδική παραδείγματος από τη συνεργασία στον ανταγωνισμό. Άρα είδαμε την Τουρκία να ενδυναμώνει πολύ περισσότερο το περιφερειακό της σκέλος και θεωρώ ήταν το γεωπολιτικό, η γεωπολιτική στρατηγική που άλλαξε, που ουσιαστικά την απομάκρυνε περισσότερο από την Ευρώπη ή πήρε την οριστική της απόφαση να μην την ενδιαφέρει πια όχι η ευρωπαϊκή της προοπτική με την έννοια της πλήρους ένταξης. Έστω με τις όλες, αν θέλετε, δυσκολίες που γνωρίζουμε. Άρα αυτό πρακτικά τι σημαίνει, ότι την κρατάω την Ευρώπη, αλλά ενδεχομένως εκεί να επιστρέψω αργότερα, να έχουμε μια πιο συναλλακτική σχέση μεταξύ της και έχει ενδιαφέρον σε όλες αυτές τις αλλαγές που περιγράψαμε και από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και αναδυόμενων μεσαίων δυνάμεων όπως η Τουρκία. Η Ευρώπη ταλαιπωρήθηκε από μια κρίση χρέους που ασφαλώς είχε μεγάλο αντίκτυπο σε μια σειρά απορρίγματα και αβεβαιότητες για το μέλλον του ευρωπαϊκού project. Άρα δυσκόλυψε ακόμα περισσότερο τις ούτως ή άλλως δύσκολες φάσεις που περνάει η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στο πεδίο της υψηλής πολιτικής στην ασφάλεια και την άμυνα. Κάτι που μεταξύ άλλων αυτές οι χώρες το αξιοποιούν και το εκμεταλλεύονται κατά το δοκούν. Δηλαδή, αφενός δεν καλύψαμε ένα τέτοιο κενό, ειδικά σε περιοχές που αυτό ονομάζουμε γειτονιά και εγγύς εξωτερικό μας, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν από νωρίς δώσει τα μηνύματα, πιέσει και τους Ευρωπαίους ότι θα πρέπει να μπουν ακόμα και επιχειρησιακά πιο έντονα σε αυτό το κομμάτι. Και την ίδια στιγμή το διέρη και βασίλευε, ξέρετε, είναι μια στρατηγική που πολλές φορές αξιοποιείται από τρίτους παίκτες όπως ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Πούτιν. Και αυτό πληγώνει ακόμα περισσότερο τη συνοχή, διότι είναι διαφορετικό να διαπραγματεύεσαι με την Ευρώπη σαν ένα ενιαίο μπλοκ και διαφορετικό να πηγαίνεις μόνο σε επιλεγμένα κράτη-μέλη που ουσιαστικά αυτό ακυρώνει την όποια προσπάθεια αποφάσεις Ευρώπης να είναι στον μέγιστο και όχι στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε ότι σε έναν ορίζοντα, εν πάση περιπτώσει, θα ηρεμήσουν κάπως αυτές οι εντάσεις που βλέπουμε ανάμεσα στην Τουρκία και τις ΗΠΑ και θα γίνει μια, πώς να το πω, θα βρει ο καθένας τα πατήματά του, δηλαδή οι ΗΠΑ θα αποδεχθούν την Τουρκία ως μια έτσι, περιφερειακή μεσαία δύναμη αρκεί να μην τους ενοχλεί εκεί που τους ενδιαφέρει.
Έχετε δίκιο. Νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποδεχτεί την αυτονόμηση της Τουρκίας ως ένα βαθμό και όπως σας είπα εκεί εντάσσεται και η στρατηγική τους, διότι όταν εσύ είσαι διατεθειμένος να εκχωρήσεις σε περιφερειακούς παίκτες και δρόντες έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό συνιστά υποχρεώσεις εκ μέρους τους, αλλά συνιστά και περισσότερα δικαιώματα που θα έχουν όσον αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Εκεί όμως που ιδανικά αυτό που θα ήθελα να πετύχει ήταν να οριοθετήσει αυτή την αυτονόμηση, ειδικά στα μεγάλα ζητήματα για εκείνη που αφορούν την Ρωσία, αφορούν την Κίνα και περιφερειακά στη Μέση Ανατολή, θα έλεγα ότι ενδιαφέρουν κυρίως την περίπτωση του Ιράν. Άρα αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον όταν το βλέπουμε ότι κάτι που το αναμένουμε από τα τέλη του 2020, βέβαια και για εσωτερικούς λόγους που αφορούν και την κατάσταση της οικονομίας στην Τουρκία, αλλά ουσιαστικά η Τουρκία χαμήλωσε στροφές από εκείνη τη φάση της στρατιωτικοποίησης εξωτερικής πολιτικής και πέρασε σε μια διαδικασία προκειμένου να κάνει μια ανακοχή και επαναπροσέγγιση με μια σειρά από περιφερειακούς ανταγωνιστές της, είτε αυτό αφορά τις χώρες του Αραβικού κόλπου με την έμφαση των Ηνωμένων Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία και επίσης σε χώρες όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ που ακόμα αυτό δεν έχουν ευοδοθεί, αλλά στις χώρες του κόλπου έχουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Αυτό έχει ένα ενδιαφέρον διότι έρχεται και ως εξέλιξη μετά και τις συμφωνίες του Αβραάμ, άρα ουσιαστικά είναι μια εξέλιξη που και οι Ηνωμένες Πολιτείες τις σπρώχνουν, συν όμως κύριε Χαραλαμπίδη, όλες οι χώρες αντιλαμβάνονται, ακόμα και χώρες όπως τα Εμμυράτα, τα όρια και της δικής τους υπερεπέκτασης, όπως και η Τουρκία. Άρα, βλέποντας ότι αργότερα θα είναι περισσότερο μόνοι σε αυτό το περιφερειακό υποσύστημα, χωρίς τον θείο από την Αμερική, όπως στο παρελθόν. Φροντίζουν κάπου να φροντίζουν ότι. Ναι, ναι. Δηλαδή, γιατί το λέω όλο αυτό, ότι πολλές φορές ξέρετε, υποχωρεί η ιδεολογία έναντι του πραγματισμού και ειδικά έναντι των μεγάλων απειλών που αισθάνονται. Διότι ακόμα και χώρες του Αραβικού κόλπου, εκεί που κυρίως αισθάνονται, είναι το Ιράν. Και στο τέλος της μέρας η Τουρκία, παρά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, παραμένει και μια μουσουλμανική χώρα. Όχι όμως αραβική, διότι υπάρχει ένα έντονο συγκρουσιακό παρελθόν. Βέβαια. Αλλά αυτό αποτελεί ένα υπό προϋποθέσεις συγκολητικό στοιχείο και σίγουρα δεν θα αφήσει αδιάφορο και χώρο. Εδώ είναι το ενδιαφέρον. Την ελληνική εξωτερική πολιτική, δηλαδή ότι ακριβώς επειδή ειδικά αυτή η περιοχή περιλαμβάνει πολλές φορές ευμετάβλητες και άστατες συμμαχίες, θα πρέπει ουσιαστικά να αποτελούν ένα από τα όπλα σου σε μια πλούσια, αν θέλετε, εργαλειοθήκη όσον αφορά τους στόχους που έχει θέσει έναντι της Τουρκίας και σε ποιο βαθμό θα μπορούν να αποκτήσουν κάποιο αρκετά αυτόνομο και αυτόφωτο περιεχόμενο και σίγουρα να μην θεωρούνται ως ένας άξονας που από μόνος του θα είναι σε θέση να εξορροπήσει την Τουρκία. Άρα, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτό που παρατηρούν προς το παρόν είναι ότι κρατάνε την Τουρκία του κ. Ερντογάν σε μια διαδικασία διαλόγου, νομίζω ότι και οι ίδιες δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η επόμενη μέρα στην Τουρκία. Βλέπουμε την τουρκική αντιπολίτευση στα μεγάλα θέματα να προσπαθεί να κλείσει το μάτι στους Αμερικανούς ότι θα βρούμε έναν τρόπο να τα διευθετήσουμε. Από εκεί και πέρα, νομίζω όμως, θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αμιγώς τα ζητήματα ελληνικού ενδιαφέροντος, ακριβώς επειδή είναι πλέον πολλά τα προβληματικά στοιχεία στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις, ειδικά θα έλεγα μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, αυτό σημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απολαμβάνουν τη μόχλευση που συνηθίζαμε ίσως να προσδοκούμε στην Ελλάδα όπως στο παρελθόν, σίγουρα μετά την πρώτη μεταψυχροπολεμική περίοδο. Άρα ενδεχομένως, αν αυτά τα ζητήματα είχαν επιληθεί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία ιδανικά, αντιλαμβάνεστε ότι τα ζητήματα αμιγώς του ελληνικού ενδιαφέροντος θα ήταν, αν θέλετε, πιο εύκολο να διευθετηθούν υπό την έννοια, ενώ τώρα από την οπτική του διεθνούς παράγοντα, ότι για σειρά δεκαετιών ένας από τους λόγους που αυτά τα προβλήματα μείνανε άλυτα ήταν ακριβώς γιατί δεν θεωρούσαν ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που ενδεχομένως να απειλήσει συνολικά την περιφερειακή ασφάλεια στην περιοχή. Αν όμως το puzzle γενικότερα μπαίνει σε μία σειρά, ενδεχομένως να δούμε κινήσεις και στα ελληνοτουρκικά. Πάντα όμως, επαναλαμβάνω, με βάση τα πολλαπλά σενάρια εξέλιξη που θα πρέπει να έχουμε και των αμερικανοτουρκικών σχέσεων και μια Τουρκία που νομίζω ότι ειδικά, για να έρθουμε λίγο και στα τρέχοντα, ειδικά μετά την κρίση στην Ουκρανία το 2014 και την αναβάθμιση που θα υπάρχει στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας,
αισθάνθηκε ότι ενισχύεται και η δική της διαπραγματευτική θέση, διότι σε αυτό το μέτωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες σίγουρα θα χρειαστούν και τη δική της συνδρομή, λαμβάνοντας υπόψη πως χώρες όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν είναι αρκετές για να αναχαιτήσουν μεταξύ άλλων τις ρωσικές ναυτικές δυνάμεις. Με πήγατε μόνο σας στην Ελλάδα, ήταν το επόμενο μου ερώτημα και ευχαριστώ. Στην Ελλάδα που φαίνεται να βρίσκεται σε μια πλήρη ευθυγράμμιση με τη ΣΥΠΑ, αντίθετα με την Τουρκία, και σε μια μάλλον μεγέθυνση της αμυντικής συνεργασίας, υπάρχει κάποια διάσταση σε αυτή τη σχέση που αφορά την Τουρκία? Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Γιατί το ρωτώ? Γιατί βλέπουμε στην Τουρκία να γίνεται πολύ μεγάλο θέμα στα μέσα ενημέρωσης και από την Τουρκία με δηλώσεις διαρκώς η ένταση, η αύξηση, μάλλον η μεγέθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών. Το ένα σκέλος αυτό. Και δεύτερον, με ποιο τρόπο τοποθετείται πλέον και η Αμερική απέναντι στη Ρωσία, στην ευρύτερη περιοχή μας, έτσι, και αν συνδέεται η ενίσχυση της παρουσίας της στην Ελλάδα με αυτό? Σωστά. Να το πω πολύ εκλεκτικά, πιστεύω ότι η Αλεξανδρούπολη δεν θα υπήρχε στα ραντάρ των Ηνωμένων Πολιτειών αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση στην Ουκρανία. Από κοινού με τον τρόπο που ενισχύθηκαν οι ρωσοτουρκικές σχέσεις μετά το 2016, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο αρκετά ενδιαφέρον, θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε ως ένα εκκρεμές που κινείται από μια ιονή συμμαχία ως μια ιονή αντιπαράθεση, εδράζεται και έχει σφυριλατηθεί σε μια προσωπική σχέση μεταξύ των δύο ηγετών, από οποίους υπάρχουν δύο πάνω κάτω αυταρχικά μοντέλα διακυβέρνησης, οι οποίοι όμως λάβαν υπόψη τους και για τους δύο είναι σημαντικό να προσπαθήσουν να κρατήσουν αυτή τη σχέση. Άρα έρχομαι στην Αλεξανδρούπολη. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Χαραλαμπίδη, ότι ακριβώς επειδή μια υπερδύναμη θα πρέπει να λάβει υπόψη πολλαπλά σενάρια εξέλιξης και λαμβάνοντας υπόψη το στρατηγικό περιεχόμενο που αναβαθμίζει το χώρο της Μαύρης Θάλασσας, η Αμερική, να το πούμε πολύ απλά, δεν θα ήθελε να βάλει όλα τη σταυγά στα στενά του Βοσπόρου και στα Δαρδανέλια, ακριβώς διότι δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί και η σχέση μεταξύ της Μόσχας και της Άγκυρας. Άρα θέλει να έχει και μια δεύτερη γραμμή άμυνας, πέρα από το να προασπίσει και τα ενεργειακά της συμφέροντα. Αυτή είναι μια άλλη διάσταση ενεργειακή. Αλλά όλο αυτό το τόξο από Μέση Ανατολή μέχρι Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Βαλτικές Δημοκρατίες, δηλαδή μια προσωρινή μεταστάθμευση αμερικανικών δυνάμεων, ασφαλώς και έπρεπε να μπει στο χάρτη η Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι κάτι που ενοχλεί την Τουρκία, αλλά με την ανάλυση που σας έκανα, αντιλαμβάνεστε, εξαντανακλάσεως. Δηλαδή, ήταν ότι κάτι έκανε η Ελλάδα, άρα ουσιαστικά άλλαξε το γεωπολιτικό πλαίσιο σε περιφερειακό επίπεδο, συν να αποφευθεί μια υπέρμετρη εξάρτηση της Αμερικής από την Τουρκία. Νομίζω όμως αυτό είναι κάτι που ειδικά στην συγκυρία των τελευταίων ετών ασφαλώς αναβαθμίζει τη χώρα, ειδικά όταν μετά τα γεγονότα στον Εύρο το 2020 ουσιαστικά η Τουρκία προσπάθησε να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τελείως διαφορετικό από όσα είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε, που κυρίως αφορούσε τη θάλασσα, τα νησιά, άρα δεν είχαμε κάτι εκεί πέρα. Άρα αυτό νομίζω είναι κάτι όμως που θα μείνει, και θα μείνει τουλάχιστον, αν θέλετε, μεσοπρόθεσμα, δηλαδή θα το βλέπουμε, και από εκεί ενδεχομένως δημιουργεί και μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας και σε άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, τα ζητήματα, ξέρετε, τα μονομερή που αφορούν την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου εκ μέρους της Τουρκίας, θα έχει ενδιαφέρον μια αμερικανική οπτική. Ακριβώς, ας πούμε, υποθετικά, ας πούμε ότι υπήρχε μια συμφωνία που θα περιλάμβανε κάτι τέτοιο. Ας πούμε ότι προκύπτει μια ελληνική κυβέρνηση που θα το δεχόταν, που δεν θα το δεχόταν. Θα ήταν προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών μια τέτοια εξέλιξη? Νομίζω στο τέλος της μέρας οι δυτικές δυνάμεις εξακολουθούν να θέλουν το Αιγαίο να παραμείνει κυρίως μια δυτική θάλασσα. Κάτι όμως που έρχεται σε αντίθεση, πέρα από την Τουρκία, ενδεχομένως και στο πώς αντιλαμβάνεται και η Ρωσία αυτή την περιοχή, και εδώ, να θέλετε, ποιος θα μπορούσε δυνητικά να είναι και ο δικός ο ρόλος και πώς αντιλαμβάνεται το πλαίσιο των ελληνοτουρκικών διενέξεων. Οπότε ασφαλώς νομίζω είναι μια εξέλιξη σημαντική για εμάς, που επιπλέον και λόγω των τελευταίων γεγονότων που είχαμε στα σύνορα μεταξύ Λευκορωσίας και Πολωνίας, νομίζω θα ήταν μια ευκαιρία για την ελληνική εξωτερική πολιτική να κάνει μια προσπάθεια να πλησιάσει περισσότερο και τις χώρες του Βίζεγκράτ, ειδικά χώρες όπως η Πολωνία, που κρατάει μια ισχυρή σχέση με την Τουρκία και την έχει στηρίξει σε όλα τα θέματα στο ευρωπαϊκό
τραπέζι, διότι αυτές οι χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν βγει αναβαθμισμένες γεωπολιτικά από το 2014 και μετά, θα συμμετέχουν, ειδικά η Πολωνία, στους ενδοευρωπαϊκούς συσχετισμούς δυνάμεων. Άρα δεν είναι μια ευκαιρία, αν θέλετε, πως τα δύο μπλοκ, δηλαδή Ευρωπαϊκός Νότος και Ανατολική Ευρώπη, να έχουμε μεγαλύτερες συγκλίσεις στα θέματα αυτά και πως θα αντιμετωπίσουμε δυνάμεις που μεταξύ άλλων στο τέλος της μέρας θέλουν να αναθεωρήσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού, όπως τουλάχιστον αντιλαμβανόμαστε τη φιλελεύθερη διεθνή τάξη που σφυριλατήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τη μεριά της Ρωσίας, ποιες είναι οι επιδιώξεις και ποια τα όρια της συνεργασίας της με την Τουρκία? Νομίζω από την πλευρά της Ρωσίας είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα η πορεία. Πρώτον, η Ρωσία θεωρεί ότι η Τουρκία προσφέρει δύο πλεονεκτήματα. Κρατώντας αυτή τη σχέση, δημιουργεί ρήγματα και αβεβαιότητες εντός της Ατλαντικής Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Άρα αυτό είναι κάτι σημαντικό για την Ρωσία. Και θα είχε λόγο όχι μόνο να κρατήσει την συνεργασία, αλλά να την διευρύνει, η οποία ήδη περιλαμβάνει αρκετούς τομείς πολιτικής. Δεύτερον, είναι ότι για την Ρωσία πολλές φορές διαπραγματεύεται αυτή τη σχέση, η οποία μεταξύ άλλων έχει ανοίξει και νέα ενδιαφέροντα πεδία άσκησης πολιτικής για τη Ρωσία, που κατέβηκε στα θερμά νερά της Μεσογείου, στη Συρία και στην Λιβύη. Άρα αισθάνεται ότι αυτά τα θέματα και εκεί που είναι ενεργοί ενδεχομένως να ωφελήσουν μια διαπραγμάτευση που θα έχει με τους δυτικούς για θέματα που κυρίως την απασχολούν και αφορούν τα ζωτικά της εθνικά συμφέροντα, όπως είναι η γειτονιά και το εγγύς εξωτερικό της. Άρα ερχόμαστε κυρίως στα ζητήματα Ουκρανίας, Λευκορωσίας κλπ. Τρίτον, είναι το κομμάτι ότι η Ρωσία θεωρεί ότι στο τέλος της μέρας έχει το πάνω χέρι σε αυτή τη σχέση, άρα θεωρεί ότι μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερα με την Τουρκία. Και νομίζω, σας το ανέφερα και νωρίτερα, ότι είναι και η εσωτερική πολιτική που υπάρχει στις δύο χώρες. Δηλαδή ότι είναι μια σχέση, επαναλαμβάνω, μεταξύ δύο μορφών διακυβέρνησης με έντονα τα προσωποπαγή χαρακτηριστικά. Άρα ουσιαστικά έχουμε πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες που περιλαμβάνουν και συναλλακτικές προσεγγίσεις Δούνε και Λαβίν μεταξύ των δύο προέδρων. Και στο τέλος της μέρας να μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για δύο δυνάμεις που εξακολουθούν να αμφισβητούν το δυτικό μοντέλο, ότι κάποια πράγματα πρέπει να τα ξαναδούμε και έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με την ιστορία. Αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μου ήρθε αυτό που είπατε, μου έφερε στο μυαλό ακριβώς μια φράση του Ερντογάν πριν από λίγο καιρό στην Αφρική, που είπε ότι δεν είναι δυνατόν πλέον το διεθνές παιχνίδι να ρυθμίζεται από τέσσερις χώρες που κέρδισαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ασφαλώς. Έχετε δίκιο σε αυτό και σας θυμίζω ότι νομίζω σήμερα ή χθες είχαμε και δηλώσεις από την Μόσχα, ενώ ουσιαστικά γνωρίζαμε μέχρι το πολύ ξεκάθαρο ότι για τον πρόεδρο Πούτιν δεν θεώρησε ότι η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η πτώση ήταν μια μεγάλη γεωπολιτική ήττα. Σήμερα μίλησε, ή τις τελευταία 24 ώρα τέλος πάντων, για την ιστορική Ρωσία και το τι καταστροφή προκάλεσε αυτό. Άρα έχει ενδιαφέρον, γιατί και η Ρωσία κουβαλά ένα παρελθόν όχι μόνο υπερδύναμης αλλά και αυτοκρατορική δύναμη. Θα έλεγα όμως για την περίπτωση της Τουρκίας που αναφέρεται, το καλύτερο παράδειγμα η ίδια η συνθήκη της Λοζάνης. Δηλαδή, όταν ο κ. Ερντογάν μιλάει για αναθεώρηση Λοζάνης, ουσιαστικά τι θέλει να υπενθυμίσει? Ότι ξέρετε, αλλιώς ήταν τα πράγματα έναν αιώνα πριν, αλλιώς ήσταν εσείς ως Δύση πολύ ισχυροί, μας επιβάλλατε μια συμφωνία που από τη δική μας την οπτική δεν θα έπρεπε ποτέ να γίνει δεκτή και μας ταπεινώσατε, αλλά έναν αιώνα μετά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Και ειδικά από την Ρωσία, ίσως είναι πιο έντονο, το ίδιο ισχύει και στο Πεκίνο σε μεγάλο βαθμό, κάπως και στην Άγκυρα, ότι σε αυτόν τον κόσμο που αναφέρατε κι εσείς, ότι ενδεχομένως θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα πολυκεντρικό κόσμο και πολυπολικό, ουσιαστικά θεωρούν ότι η Δύση, έτσι όπως τη γνωρίσαμε στο παρελθόν, βρίσκεται σε μια υποχώρηση. Άρα ουσιαστικά αυτό δίνει περισσότερο αέρα σε αυτές τις χώρες να συμμετέχουν στο παιχνίδι, να συμμετέχουν στα τραπέζια λήψης αποφάσεων και, επαναλαμβάνω, να αλλάξουν και τους κανόνες του παιχνιδιού, που αυτό θεωρώ ότι είναι, αν θέλετε, και το πιο επικίνδυνο, διότι όταν βλέπουμε το εσωτερικό τους, σαφέστατα δεν μιλάμε για δημοκρατικά καθεστώτα, και ένας από τους λόγους που η Ρωσία
πέρα από τα ζητήματα στρατηγικού βάθους που θέλει να έχει τα λεγόμενα buffer, δηλαδή ουδέτερες ζώνες ανάμεσα στη Δύση και την επικράτεια της έως στη Μόσχα, είναι σημαντικό ότι, ξέρετε, αν χώρες όπως η Ουκρανία, πόσο μάλλον η Λευκορωσία για παράδειγμα, ακολούθησαν μια διαφορετική πορεία σε επίπεδο εκδημοκρατισμού, αντιλαμβάνεστε, κύριε Χαραλαμπίδη, αυτό θα αποτελούσε μια απειλή και για την ίδια την Ρωσία, και πρέπει να προφυλαχτεί κάτι τέτοιο. Εκείνο που δεν θα άρεσε στην Ρωσία είναι πόσο κεντρικό ρόλο θα μπορούσε να παίξει το Ισλάμ στην τουρκική εξωτερική πολιτική, ειδικά στην Κεντρική Ασία και στο Κάυκασο, πάντα στο σενάριο που αναλαμβάνω που θα έχουμε μια συνέχιση της πολιτικής Ερντογάν. Θυμίζουμε όμως ότι στο παρελθόν οι δύο χώρες έχουν πολεμήσει πολλές φορές, νομίζω γύρω στις 13, τις έχει χάσει όλες η Τουρκία, έχουν όμως συνέστηση αυτή τη στιγμή ποια είναι τα όρια τους και ποιο είναι ακριβώς αυτό που συνεχίζει να τους ενώνει. Και νομίζω αυτό δεν είναι κάτι που θα αλλάξει όσο υπάρχει αυτή η ηγεσία στη Μόσχα και αυτή η ηγεσία στην Άγκυρα. Κύριε Σέρμπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Γεια σας.